Η θέση του ακτιβισμού, του μπολιάσματος με αυτομετανάστες και περίφρονος που κρατά τη σημαία, είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι η σημαία δεν είναι βραβείο για να τη δώσει κάποιος και πάνε και να η σημαία είναι το σύμφωνο του έθνου. Τα λέω για να καταλάβετε, δεν χωρίζει η λέξη γινότητα. Τώρα είμαστε που λέει η λέξη, το που χάσει τέλος. Τέλος. Η θαγένεια δεν δίνει σε ένα κομπολέσο. Το γένος τη ρίζα. Πολιτογράφηση. Το συζητάμε. Η θαγένεια όχι. Απόδειξε ότι το κούμπο. Το παλικάρι λέει είναι Νιγηριανός. Και λίγο Έλληνας. Αν έμενε 60 λεπτά και λίγο Ιταλός. Και μπράβο του και μαγιά του και εκτίμησε την Ελλάδα και τη σημαία την κράτησε και μπράβο του και προστιμή του, ναι. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η ουσία του πράγματος. Το βλέπουμε, φίλες και φίλοι, στη συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, στην αδιαφορία του σχέση με τα Σκόπια. Έτσι, μπορείτε να πω, δεν κάνει το παραμικρό. Το βλέπουμε στην υποχρεωτικότητά του στα εθνικά θέματα. Είναι η άποψη που κουέσαι στο ελληνικό. Του Μακαρίτου του Κύρκου που λέγανε να βρούμε του Τούρκου να στεγραφούμε στην εκμετάλλευση real politik. Τα ίδια λέει και η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκη. Δεν λέει κάτι διαφορετικό. Θυμάμαι το 1997 όταν διώχθηκα 6 φορές, όταν έγινε η ιστορία με τον Κεμάλ Ατατούρκ και με την ονομασία τη Αποστόλου Παύλου και Κεμάλ Ατατούρκ και πήγα εγώ μαζί με χιλιάδες άλλους Έλληνες και κάναμε πορεία στην Εσκή και με συνέλαβαν και με άσκησαν δίωξη κτλ. Τα ίδια λέγανε, αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί. Συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αυτής της νομεκλατούρας. Αυτή η νομεκλατούρα λοιπόν σήμερα έχει πάρει σφρίση στη Νέα Δημοκρατία. Ψηφοφόροι μου, πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας, δεν συγκεκριμένουν πραγματικά άνθρωποι που αγαπούν την πατρίδα του έθνος. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν στο μυαλό τους την ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ στα εθνικά θέματα. Η πατριωτική δεξιά έχει χάσει. Δεν υπάρχει. Για να τα λέμε όλα. Την εξουσία έχει μια κεντροδεξιά νέου τύπου. Κατεκτημένη από την αριστερά, από το αριστερά σε πνευματικό επίπεδο. Επίσης δεν υπάρχει αριστερά όπως την ξέρατε. Του πατριώτη του αριστερού πολέμησε με τον ΕΑΜ γιατί πίστευε να τον πρόδωσε η ηγεσία του. Πολέμησε για την πατρίδα, αλλά τον πρόδωσε η ηγεσία του. Του πατριώτη αριστερού που πίστευε ότι η Χούντα, το πω έτσι καταλάβουμε εκεί, είναι λέει Αμερικανοκινούμενη και έκανε την επανάστασή μου. Και αυτός από έναν πατριωτισμό το έκανε. Αγωνίστηκε για να πέσει η Χούντα ή όποια Χούντα 7 ετία το έκανε και καλά και κακά. Ήταν ο μοναδικός ο Παπαδόπουλος που βρήκε τα πετρέλαια. Και έκανε φεκ για να βγάλει πετρέλαιο σε δραχμές. Και αυτό τον έφαγε. Αν δεν το έκανε ο Παπαδόπουλος αυτό δεν είχε φύγει. Μπορεί να περάσει 40 χρόνια. Και πέθανε και φτωχός. Ο κακός αυτός. Ενώ η πολιτική πώς κυβερνούν. Παμπλουτή αλλά και άεργη. Πώς γίνεται παμπλουτός αλλά και άεργος. Όταν η γυναίκα του Παπαδόπουλου μένει σε ένα σπίτι υπόγειο λέω εγώ. Χωρίς να σημαίνει συμφωνώ με τη Χούντα γιατί κάποιοι θα δουν τα δικά τους τώρα. Αλλά να λέμε όλη την αλήθεια επιτέλους. Ολόκληρη. Η Ελλάς, μακριά από αριστερούς, μακριά από δεξιούς, μακριά από κεντρός. Ενωμένοι Έλληνες κάτω από τη σημαία την ελληνική. Κάτω από το κράτος έθνος θα θριαβεύσουν. Μακριά από ιδιοληψίες. Οι ίδιοι είναι δυστυχώς όλοι τους. Το λέω για να το καταλάβετε. Εγώ τους ξέρω από τη Βουλή. Εσείς τους ξέρετε. Εγώ τους γνωρίζω. Μην πέφτε στην παγίδα. Μια τετραετία σας ζητάμε και δοκιμάστε. Να δείτε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Μια τετραετία. Πάμε τώρα γρήγορα στα προϊόντα μας. Θέλω όλοι να τα παραλάβετε. Κάνουν εξαιρετική δουλειά και σε λίγο θα δείτε ποιο είναι το σχέδιο φίλες και φίλοι των Αμερικανών και πώς υλοποιούν, ακούστε, εδώ το χειρότερο, τον έλεγχο Μακεδονίας Θράκης οι Αμερικανοί για να κάνουν ανάγχωμα στη ρωσική κάθοδο όπως ήδη λέμε, αλλά κυρίως να αφοπλίσουν την Ελλάδα. Οι Αμερικανοί θέλουν να μας αποκλείσουν για να πάρουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο για την πάρκη τους. Με το LNG που θα φέρουν, από όπου θα το φέρουν. Σε λίγο.